πώς μας βλέπουν οι συναδελφοί σας. Ναι. Έχετε συγκροτημένη εσείς πληροφόρηση επίσημη ότι αυτή τη στιγμή στον Εύρο έχουμε θέμα? Γιατί μου θέτε ένα τέτοιο ερώτημα, δημιουργία εντύπωσης στον κόσμο? Όχι, όχι, δεν δημιουργώ κάτι. Πώς μας βλέπουν οι συνάδελφοί σας για το προσφυγικό? Ότι, ναι, ότι τα πάμε καλά, ότι δεν μας πάμε καλά. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο ντίλερ της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα του προσφυγικού. Η εντολή είναι η Ευρώπη θα είναι φρούριο και η Ελλάδα θα είναι φυλακή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στην Ελλάδα, όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης, θα έχουμε 200, 300, 400 χιλιάδες έγκλειστους εννοώ κρατούμενους πρόσφυγες σε μια χώρα η οποία θα είναι φυλακή, σε μια Ευρώπη που θα νιώθει ασφαλής επειδή υπάρχει μια χώρα εδώ φυλακή. Διαφωνούμε πλήρως. Η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες που αφορά στο προσφυγικό, διότι αυτή έχει την ευθύνη του πολέμου από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και να σταματήσει το επικοινωνιακό σόου να μπερδεύουμε το προσφυγικό πρόβλημα, γιατί είμαστε χώρα προσφύγων, με Σμυρνιούς, με Κωνσταντινοπολίτες, με Κυπρίους, με Πόντιους, με Αρμένιους. Να σταματήσει αυτό το παιχνίδι με τα εθνικά ζητήματα. Εχθρός δεν είναι ο ταλαιπωρημένος πρόσφυγας. Εχθρός είναι αυτός που επιβολεύεται τα πάτρια εδάφη. Είμαι σαφής αυτό. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να με επίκυσε όταν χάνω μερικά στρέμματα, γιατί εγώ ξέρω ότι δεν χάνω ούτε μια σπιθαμιγή. Ή όταν τα πλοία τα παίρνουν οι άνεμοι, εκεί να είμαστε πιο ακριβείς. Λοιπόν, οπότε να σταματήσει αυτό το παιχνίδι. Μην ανησυχείτε τον κόσμο λοιπόν. Δεν έχουμε θέμα ούτε από τους πρόσφυγες, ούτε από τις μετανάστες. Έχουμε θέμα από την τεράστια καταστροφή από την πανδημία, την πολιτική του Μητσοτάκη και τα παιχνίδια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή μας. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, να φύγω να πω.